Ναι, να πάρω τα εργαλεία μου. Oh, hello guys! Παιδιά, είπα να κάνω σαν mini vlog που θα βγάλω τι κάνω όλη μέρα. Okay, πρέπει πρώτα να πάω αυτό το φτιάρι. Γείτονε! Villager! Τι, δεν είναι σπίτι? Τι είναι καν τα πράγματά του εδώ? Πω, παιδιά, δεν μπορώ αυτούς τους ανθρώπους. Ας πούμε, χθες είπαμε, αύριο θα συναντηθούμε στο σπίτι σου να σου δώσω το φτιάρι. Και σήμερα δεν είναι καν σπίτι του, θα είχε φύγει πάλι στην πόλη. Πω, εντάξει, δεν πειράζει. Πρέπει να πάρω πρώτα μπουκάλι, να, μπουκάλι νερό. Και να κάνω, παιδιά, τη φάρμα. Δεν είναι κάπως περίεργο το village? Κανένας δεν φωνάζει, κανένας δεν ανατινάζει τίποτα στο village μας. Δεν είναι κανένας villager έξω. Μήπως είναι σπίτια? Hey villagers! Στην εκκλησία κανένας? Πάντα ήταν τουλάχιστον 3 villagers στην εκκλησία. Για, μήπως ο δήμαρχος? Δήμαρχε! Τα πράγματά του εδώ, ο δήμαρχος δεν είναι? Πολύ περίεργο, κανένας villager! Πω. Τι φωνάζεις κι εσύ? Γείτονα, με τρόμαξες, τι κάνεις εδώ? Πού είναι όλοι οι villagers? Δεν ξέρω, εγώ είμαι στην καινούρια μου φάρμα. Villager, έγινες φάρμερ τώρα? Από πού και ως πού? Δεν σου είπα, αλλά έγινε μυστική φάρμα. Εκεί παράγω διάφορα μήλα. Διάφορα μήλα, ποια ας πούμε? Εκείνα, τώρα μπόρεσα να κάνω χρυσό, διαμαντίνιο και emerald. Ρέσον ακόμα δεν μπόρεσα, αλλά στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ μεγάλη φάρμα. Τέλεια, μου δείχνεις τουλάχιστον. Να πάρτα. Wow, τέτοιο. Πού το βρήκες αυτό, πώς το έκανες? Το όλοι μαγικό. Βέβαια τώρα έχουμε κοράκια και αυτά τρώνε. Και αυτά τρώνε τα μήλα μου, αλλά εγώ βρήκα λύση. Εντάξει, για να δοκιμάσω. Τέλειο το μήλο. Και πολύ νόστιμο. Για να δω το έμερα τι μου δίνει. Το έμερα μου δίνει συν 2 καρδούλες. Wow, villager, είναι υπέροχα τα μήλα. Και το διαμαντένιο. Και αυτό νόστιμο, αλλά το Emerald ήταν το πιο νόστιμο, villager. Χαίρομαι που σου άρεσαν τα μήλα μου. Εντάξει, εγώ πάω να συνεχίσω να κάνω τη φάρμα μου. Ξέρεις που είναι οι villagers τελικά? Όχι, εγώ όλη μέρα ήμουν εκεί. Και χθες και σήμερα, όλη μέρα εκεί στη φάρμα μου είναι. Δεν ξέρω που είναι οι villagers. Εντάξει. Έλα, villager, για τα λέμε. Έχω πάω να ψάξω τους villagers. Αχ, ούτε ο γείτονάς μου ξέρει που... όχι, ο γείτονάς μου! Εντάξει, μετά θα δώσω το σόβελ. Πω, και το ξέχασα. Αλλά ούτε αυτός ξέρει που είναι villagers, τότε μου εξαφανίστηκαν. Εντάξει, μετά θα δώσω το σόβελ, το γείτονα. Πρέπει τώρα να σκεφτώ πού είναι οι villagers. Το ακούσατε αυτό? Μήπως μου φάνηκε? Εντάξει. Παιδιά, το ακούσατε? Κάποιος villager φτερνίστηκε και είναι κάτω από το πάτωμά μου. Για περιμένετε, δεν μ' αρέσει αυτό. Εδώ. Τι είναι αυτό? Villagers! Villagers, τι κάνετε εδώ κάτω από το σπίτι μου? Τόλι, κλείσε! Τι να κλείσω, πείτε μου, τι κάνετε εδώ? Όλο το village μαζευτήκατε εδώ? Τι κάνετε? Τόλι, θα σου πω, αλλά κλείσες, δεν μπορώ να δω τη σκεπή. Εντάξει. Για περιμένετε. Τι είναι αυτό? Και το σες μου, ξέρετε τώρα το σες μου? Εντάξει, σιγά τώρα για το σες σου. Εμείς δεν ξέρω, φοβόμαστε. Τι φοβόσαστε? Να σε και εσύ, villager, με τα άσπρα. Λέω κι εγώ, δεν ακούω να ανατινάζετε τίποτα από τα potion σου. Εσύ εδώ είσαι. Πείτε μου τι γίνεται, γιατί είστε όλοι κάτω από το σπίτι μου? Παπατώλη, χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ, τι χθες το βράδυ? Είδαμε ένα τέρας. What? Αλήθεια, τέρας, δεν σκεφτήκατε κάτι πιο έξυπνο? Ναι, βρήκατε ένα τέρας και αυτό πήγε να σας επιτεθεί, ναι. Ναι, Τόλι, το είδαμε στο δάσος. Είχε ένα τρομακτικό καπέλο. Και ήτανε πολύ τρομακτικός και μεγάλος. Τρομάξαμε όλοι και πήγαμε να κρυφτούμε κάτω από το σπίτι σου. Και γιατί κάτω από το σπίτι μου? Είναι μικρό το σπίτι μου. Γιατί δεν πήγατε κάτω από το σπίτι του δήμαρχου? Είναι πιο μεγάλο. Επειδή ο δήμαρχος λείπει εδώ και πολύ καιρό. Ενώ εσύ, άμα θα ερχόταν αυτό το τέρας πάνω σου, θα μας
Για μπορείτε να μου δείξετε, γιατί εγώ κάπως δεν σας πιστεύω. Αλήθεια τώρα, τέρας, και πώς θα βγείτε έξω? Α, βρήκατε, έχετε και πόρτα. Βιλάζερ, φύγε λίγο. Α, τόσο τρομάξι, μέχρι και αυτήν κλείσατε. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ πιστεύω ότι, παιδιά, οι villagers απλώς είναι λίγο υπερβολικοί και τρομάξανε, ας πούμε, δεν ξέρω, κανένα ρουραίο θα είδανε και θα τρομάξανε. Θα λέγανε τέρας, τέρας με καπέλο. Αλλιώς ξέρετε τι, μπορεί και να λένε αλήθεια, γιατί ποιος ξέρει. Γι' αυτό καλύτερα, παιδιά, να πάρω εδώ το πιστόλι μου και τώρα να βγούμε όλοι οι villagers. Οπα, να το βγάλουμε. Villagers! Πηγαίνετε όλοι έξω, πάμε να δούμε το τέρας σας. Άμα είναι, θα πάρουμε αυτό το πιστόλι και αυτό θα μας σώσει 100%. Αχ, εντάξει Τόλι, εντάξει, πάμε, πάμε. Λοιπόν, villagers, και πού είδατε το τέρας σας και γιατί είστε τόσο... τα πρόσωπά σας είναι τόσο τρομαγμένα? Τόλι, κοίτα πίσω σου, είναι αυτός! Να πεθάνουμε! Πού είναι? Παιδιά, τον βλέπετε! Ήσυχα! Ήσυχα, ήσυχα, villagers. Πάμε πιο κοντά. Hey! Εσύ τι θέλεις? Με το καπέλο! Εσύ! Μ' ακούς? Villagers! Λάτε εδώ, villagers! Αυτό, villagers, είναι σκιάχνη και εσείς νομίζατε ότι είναι τέρας. Πώς το είδατε έτσι? Πάπα, εγώ το είδα και με το βράδυ και εγώ νόμιζα ότι είναι τέρας. Γιατί γελάτε εγώ? Villager, γείτονά μου, εσύ ξέρεις αυτό το σκιάχνη, εσύ το έβαλες? Ναι, εγώ, γιατί αυτά τα κουράκια τρώνε όλα τα μήλα μου. Ναι, τάτι φάρμα μου εκείνη. Δεν σου έλεγχο την βρήκα λύση, τότε δεν ήταν χθες το βράδυ το όλα. Και επειδή θα ότι είναι ένα τέρας, τρομάξαμε. Ναι, όλοι τρομάξανε νομίζοντας ότι το σκιάχρος είναι ένα τέρας. Έγινε ολόκληρο θέμα. Κρυφτήκανε κάτω από το σπίτι μου γιατί νομίζανε ότι είναι τέρας. Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω αυτό. Οκ, θες να δεις την φάρμα που είναι πολύ ωραία? Ω, ναι, για πάω να δω, Άτα τα δέντρα μου. Ναι, είδα τώρα το κόκκινο, ενώ είχες και gold. Α, ναι, έπρεπε να το σπάσω και να το ανταλλάξω με ρίστο, γιατί τα gold τα βρίσκεις εδώ, τα ρίστο με τίποτα. Βέβαια ακόμα δεν βγήκαν, αλλά δεν πειράζει. Έχω λίγα χρυσά, γι' αυτό, να έχεις άποψη, άμα θες χρυσά από μένα να αγοράσεις. Α, έκανες ολόκληρο business τώρα με αυτό? Βέβαια, τι, στο τσάμπα θα σας δίνω. Α, εντάξει. Μου παιδί, κοιτάξτε, Emerald δέντρο, βέβαια είναι λίγο... Εντάξει, δεν πειράζει, θα το κάνω πάλι. Βάου, ρε, στον παιδιά, και αυτό είναι το Diamond δέντρο. Τέλειο, τέλειο. Αλλά το Emerald είναι το καλύτερο. Τέλεια. Αλλά γιατί δεν έχουμε πάνω μήλο? Τα μάζεψε πριν λίγα λεπτά, πρέπει να περιμένουμε μέχρι να μεγαλώσουν. Δεν μεγαλώνε σε λίγα δεύτερα. Α, εντάξει. Πω, πώς τρομάξανε οι villagers. Τα πρόσωπά τους όταν είδανε το σκιάχτρο από μακριά ήταν... Είναι αυτός! Τόλι, αλλά δεν νιώθω πολύ καλά ότι έχω αυτή το σκιάχτρο που τρόμαξε τους villagers. Και τι να κάνουμε τώρα? Να τους δώσουμε να δοκιμάσουν τα μήλα μου. Και έτσι κι άλλα σου άρεσαν, τα χρυσά, τα diamonds και τα emeralds. Ω, villager, πολύ καλή ιδέα. Οκ, πάνω σου πω να πάνε να μαζευτούνε. Οκ, έλα μάζεψε τα μήλα σου. Λοιπόν, villagers, ετοιμαστείτε. Πίσω από το σπίτι του δήμαρχου θα βάλουμε τραπέζια και θα φάμε τα καινούρια μήλα του γειτονά μου. Ω, τέλειο, τέλειο, μου αρέσουν τα μήλα. Ναι, και εμένα. Οκ, πάμε, villagers. Λοιπόν, villagers, ο γείτονάς μου είπε να βάλουμε σε όλους πιατάκια για να δοκιμάσετε όλοι τα καινούρια του μήλα. Γιατί, villagers, αλήθεια, αυτά τα μήλα είναι πάρα πολύ νόστιμα και είμαι σίγουρος θα σας αρέσει σε όλους. Βάζουμε εδώ τα μήλα. Ωρα. Έτσι. Α, δεν έφτασε ένα. Εντάξει, δεν πειράζει. Οκ, τώρα βάζουμε εδώ τα diamonds. Οπ. Και εδώ. Και βάζουμε τα τελευταία golden apple. Εδώ βάζουμε. Οκ, villagers, όλοι τα έχουν μήλα, γι' αυτό, παιδιά, να μοιραστείτε, γιατί σε κάποιους δεν θα φτάσει.
Οκ, και ξεκινάμε να τρώμε τα μήλα! Εντάξει, φάτε, villagers, φάτε! Τέλεια, τέλεια, όλοι τρώνε τώρα τα μήλα τους και εγώ πρέπει να κλείσω τώρα αυτή τη τρύπα. Εντάξει, όταν φάνε οι villagers θα πω να με βοηθήσουν. Αυτοί έκαναν την τρύπα, εγώ μόνος μου θα την κλείσω, όχι. Αλλά παιδιά, τελικά το τέρας που τρόμαξε όλους τους villagers τελικά ήταν ένα απλό σκιάχτρο του γείτονά μου, το οποίο το έβαλε για να μην τρώνε τα μήλα του τα κοράκια. Αλλά παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μία εγγραφή και πατήστε το like. Και από μένα, bye bye guys. Νομίζω φάγαν όλοι τα μήλα τους, πρέπει να πάω να τους πω να με βοηθήσουν. Villager, βοηθήστε με!